είπα και στην αρχή, κύριε φίλη. Ο ένας υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ έχει φτιάξει, από ό,τι φαίνεται με τα μέχρι τώρα στοιχεία, ένα παραδικαστικό κύκλωμα και ο άλλος υπουργός ένα παρακρατικό σύστημα. Αυτό δεν ήταν κυβέρνηση, κύριε φίλη. Αυτή είναι όρη μαφίας. Είναι όρη Βενεζουέλας. Εδώ πέρα είναι Ελλάδα. Έχουμε δημοκρατία. Εσείς δεν τη σεβαστήκατε. Εγώ δεν σύμφωνα με τον κύριο Φουσκίδη. Ποια θέματα να Εγώ δεν σύμφωνα με τον κύριο Φουσκίδη ότι η εφημερίδα την οποία διευθύνατε έχει δημοκρατικές ευαισθησίες κλπ. Εγώ βλέπω συγκάλυψη. Γιατί όπως είπε σωστά ο κ. Παπαδόπουλος πριν, αυτή η υπόθεση ξεκινήσει από το 2017. Δεν με αφορά η γνώμη σας για μια εφημερίδα που όσο και αν σας ενοχλεί αυτό που λέω. Αν είστε δημοκράτης, δεν με νοιάζει αυτό ο τρόπος συνομιλίας. Αφήστε με να ολοκληρώσω όσο και αν σας ενοχλεί αυτό που λέω. Δεν με ενδιαφέρει τι λέτε. Μιλάτε για μια εφημερίδα που 50 χρόνια δίνει μάχη δημοκρατία και την έκλεισε. Εγώ ξέρω ότι αυτό ο φάκελο έχει δημιουργηθεί από το 2017. Εσείς το γνωρίζατε. Το παραδεχτήκατε μόλις το γνωρίζατε. Και από το 2017 μέχρι σήμερα έχετε κάνει συγκάλυψη. Και αν δεν υπήρχαν αποκαλύψει συγκεκριμένε εφημερίδε το Σάββατο, δεν θα μιλούσατε ούτε τώρα για αυτά. Συγκάλυψη δεν είναι ένδειξη για κρατική ευαισθησία, κύριε φίλε. Την έκλεισε η Χούντα. Κύριε Φίλε, πώ μπήκε η αυγή στη Εγώ το είπα για καλό. Το ακούτε αυτό ή όχι. Ένα λεπτό. Κύριε Κυρανάκη. Για πείτε μου, πώ μπήκε η αυγή στη συζήτηση. Και στερήστε μνήμη. Πώ μπήκε η αυγή στη συζήτηση. Γιατί ο κύριο Φουσκίδη πριν. Εγώ το είπα για καλό. Και για να υπενθυμίσω, ήταν ατυχή η άποψη που εξέφρασε ο κύριο Φίλη περί αφεντικών. Επειδή ήταν εκδότη. Και σα διορθώνει ο Κυρανάκη, κύριε Παπαδόπουλε. Σέβεται δημοκρατική ευαισθησία. Επειδή αυτό, ο κύριος Φίλης δεν με αφήνει να ολοκληρώσω, δεν με αφήνει να πω αυτό που έχω να πω. Καταλαβαίνω ότι σε ενοχλεί, έχουμε διαφορετικές απόψεις. Δεν είναι κακό αυτό, κύριε Φίλη. Τι διαφορετικές απόψεις. Αν είναι δημοκρατική εφημερίδα η Αυγή, αυτό που κουβεντιάζουμε τώρα. Πώς μπήκε αυτό το θέμα. Κατηγορητήρια τέτοια. Ένα λεπτό. Εκεί φτάσαμε. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Ξανά η δεξιά λοιπόν μπροστά. Ότι η αριστερά δεν είναι δημοκρατική παράταξη. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα εσείς. Να ρωτήσουμε, κύριε Φίλη, τον Εγώ κύριο Κυρανάκη. Εγώ σας είπα ότι διαφωνώ με τον κύριο Φουσκίδη ως προς δημοκρατικές ευαισθησίες. Γιατί όταν γνωρίζετε εσείς, κύριε Φίλη, από το 2017 ότι υπάρχει κύριε... παρακράτος μέσα στην κυβέρνησή σας και το συγκαλύπτεται. Αυτό δεν είναι δημοκρατική ευαισθησία. Αυτό είναι συγκάλυψη. Σήμερα γίνεται επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ όχι δεν συγκάλυψε. Και θα σα πω και κάτι τελευταίο, κύριε Φίλη. Κύριε Κυρανάκη, ένα λεπτό. Κάτι τελευταίο. Θέλω να σας... Τα χρήματα τα... που έχουν δοθεί με το μένουμε έρθει θα τα δώσει στη δημοσιότητα. Πού πήγαν τα χρήματα. Απολύτως. Μέχρι τελευταίο ευρώ. Και ένα τελευταίο σχόλιο, αν μου επιτρέπετε, επειδή αναφέρθηκε και ο Νοβάρτης. Γιατί έχετε καθυστερήσει, ωστόσο, κύριε Κυρανάκη. Με βάση, θα σας πω, με βάση καταθέσεις και δεν έχει ολοκληρωθεί η καμπάνια. Είναι απλή απάντηση. Όταν ολοκληρωθεί η καμπάνια, θα δοθούν και όλα στη δημοσιότητα όπως πρέπει να γίνει. Πλήρης διαφάνεια και συμφωνώ σε αυτό. Να δοθούν και στη δημοσιότητα, βέβαια, και τα προηγούμενα. Των προηγούμενων ετών. Εφημερίδα προσκύμενη στην κυβέρνηση έχει πάρει 1,8 εκατομμύρια ευρώ. Εγώ όμως θέλω να κλείσω, κύριε Φίλη. Μιας και αναφέρθηκε και η Αυγή και η Νοβάρτης από το δικό σας στόμα τα προηγούμενα λεπτά, να σας πω το εξής. Υπάρχει κατάθεση στην προανακριτική της Νοβάρτης, η οποία δεν έχει αμφισβητηθεί, με βάση την οποία η Νοβάρτης έχει έρθει στη δική σας εφημερίδα, στην Αυγή, και έχει πληρώσει κανονικά διαφήμιση για ένα φάρμακο, το Τζιλένια. Το Τζιλένια είναι ένα φάρμακο με βάση το οποίο ασκήθηκαν ποινικές διώξεις στη συνέχεια. Και το οποίο κατά... για την Επιτροπή. Τότε λοιπόν τι έκανε η Αυγή που έχει δημοκρατικές ευαισθησίες. Κύριε Κυρανάκη, δημοσίευσε. Είναι θεσμική αυτή δικιά σας. Ακούστε με. Είστε μέλος μιας Επιτροπής που λειτουργεί με απόρριτο τρόπο. Ακούστε με. Δεν πειράζει, κάντε μου μήνυση. Και κάνετε στα κανάλια συζήτηση που δεν μπορεί να απαντήσει κάποιος. Ακούστε με. Έχουν δημοσιευθεί αυτά ήδη. Δεν είναι ήθος αυτό. Έχετε καταλάβει τι θέλω να πω. Έχετε καταλάβει τι θέλω να πω. Είσαστε μέλος μιας Επιτροπής. Η οποία κάντε κάνει απόρριτες προανακριτικές διαδικασίες. Κάντε μου μήνυση. Έχει δημοσιευθεί αυτό που θα σας πω και έχετε αρνηθεί να σχολιάσετε. Ακούστε, όταν πήγε η Νοβάρτης στην εφημερίδα Αυγή και έδωσε λεφτά για να διαφημιστεί το φάρμακο Τζιλένια. Μην τα μπλέξουμε τώρα, δεν καταλαβαίνετε. Εγώ θέλω να το ολοκληρώσω. Έχω δικαίωμα να το ολοκληρώσω. Έχετε πολύ σημαντικό να απαντήσει, αν θέλει ο κύριος Φίλης. Σε ένα θέμα, κύριε Παπαδόπουλο, που έφερε ο κύριος Κυρανάκης για το θέμα των χρημάτων. Έχω δικαίωμα, κύριε Φίλη, να ολοκληρώσω. Μετά από τον τόρο που έγινε, μετά αναβρασμό, μετά από την κοινή γνώμη η οποία άρχισε να υποψιάζεται ότι έγιναν δοστοληψίες περίεργες, γιατί εμείς είμαστε υπέρ της χρηματοδότησης των μέσων ενημέρωσης, αλίμονο. Αλλά με διαφάνεια και ισοτιμία. Όχι με τον τρόπο που έγινε αυτή η ιστορία. Το ερώτημα λέει είναι θα τα δώσουμε να τελειώσει η καμπάνια. Εντάξει. Προσέξτε. Έγινε η δουλίτσα και ελπίζω να μην γίνουν και μαγειρέματα πριν δοθούν τα στοιχεία. Πάντως είναι μια ήττα της κυβέρνησης. Ωραία, εντάξει, καταλάβαμε. Από δύο μήνες αντίσταση να δημοσιοποιηθούν τα στοιχεία, τώρα λέει ότι θα τα δημοσιοποιήσει. Να σας πω για μια δουλίτσα καλή της Αυγής που έχει δημοκρατικές ευαισθησίες.
Τα πήρατε αλλά... κανονικά από την Νοβάρτη με βάση την κατάσταση που έγινε στην Ακριτική για το φάρμακο Σιλένια. Και τότε λοιπόν η εφημερίδα σα έβγαλε ένα άρθρο. Μα τώρα δεν μπορείτε να πω. Σα παρακαλώ πολύ. Πήρατε κανονικά διαφήμιση από την Νοβάρτη για ένα φάρμακο για το οποίο ασκήθηκαν ποινικέ διώξει και βγάλατε άρθρο στην εφημερίδα σα με βάση το οποίο παρουσιάζεται τον Σιλένια ω το πιο φιλάνθρωπο φάρμακο. Μην τα μπλέξουμε τώρα, δεν ξέρει και κανείς γιατί μιλάμε. Τι να μπλέξουμε, κύριε Παπαδόπουλε. Τους εξυπηρετείτε, πέστε μας. Λυπούμε, κύριε Κυρανάκη, για το ήθος σας, για την ηλικία. Δεν δημοσίευσα εγώ, κύριε φίλη, στην εφημερίδα μου για τον Τζιλένια παίρνοντας χρήματα από την Νοβάρτη. Εσείς δημοσίευσατε. Όλα είναι δημόσια και τίποτα κρυφό. Δημόσια. Προφανώς δεν είναι κρυφό, γι' αυτό και τα λέω. Άρα λοιπόν, τι ζητάτε τώρα, λοιπόν, γιατί φτιάχνετε εντυπώσεις. Εγώ σα αναφέρω γεγονότα. Στοιχεία. Δημόσια, λοιπόν, πήρατε χρήματα κανονικά από την Ελλάδα να διαφημίσουμε για τις δυο. Για να διαφημίσετε τα φάρμακά του. Να σα ευχαριστήσουμε για τις δυο. Κύριε Κυρανάκη, κύριε Φίλιππ. Γεια σας. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ για τις δύο. Ευχαριστούμε και τον κύριο Κυρανάκη.